Ναι, επειδή τώρα έχει 5, θα μιλήσει πλέον ως αρχηγός ομάδας. Μάλλον περιμένει να δει και την ερμηνεία, ας πούμε, που θα κάνει. Όχι και... μόνο, όχι μόνο. Θα μιλήσει στη διαδικασία αυτή για τον άντρα της. Α, λες, για, για να έχει το λόγο. Εάν τον διαγράψει, θα έχει θέμα. Έτσι δεν είναι. Παρότι ο ίδιος το χρόνο που κερδίζει τώρα, γιατί όχι αύριο και όχι σήμερα. Θα μιλήσει ως αρχηγός. Να μιλήσει ως πολιτικός αρχηγός. Και θέλει να μιλήσει προφανώς, και επειδή είναι εναντίον, έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, παρακολουθούμε και αυτή την εξέλιξη. Πάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα, εμείς είχαμε μείνει στο τι γίνεται με τα πολιτικά πρόσωπα που ακούγεται και φαίνεται ότι θα κληθούν, γιατί θα μας εξηγήσει και το λόγο. Έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία για παθητική δωροδοκία. Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω καταρχήν, γιατί κανένας δεν ξέρει ολόκληρη τη δικογραφία. Μαθαίνουμε μετά από καιρό κάποια πράγματα. Θα τα μάθουμε όμως τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί μαθαίνω ότι οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς θα ζητήσουν την άδεια της Βουλής. Και γιατί? Γιατί αυτοί οι οποίοι φέρονται ότι θα κληθούν, είμαι πολύ προσεκτική για να μην έχω παρεξηγήσεις, είναι βουλευτές, εν ενεργεία βουλευτές. Επομένως, οφείλουν, έτσι το έχουν, αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν οι ίδιοι εισαγγελείς, να ζητήσουν την άδεια της Βουλής. Τι σημαίνει η άδεια της Βουλής? Αποστολή όλης της δικογραφίας στη Βουλή. Επομένως, θα μάθουμε. Βεβαίως. Όταν ζητάς την άδεια, θα σταλεί όλη η δικογραφία εκεί. Εκεί θα δούμε και όλα τα στοιχεία, θα δούμε. Οι βουλευτές καταρχήν, αλλά όπως ξέρετε, αυτά τώρα διαραίουν. Τώρα, τι οδήγησε λοιπόν σε αυτήν εδώ τι την... οδηγεί, τι θα οδηγήσει ναι, τώρα. Τι θα γιατί, οδηγήσει. Ναι. Λοιπόν, είναι σωρευτική η κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι ένα μόνο στοιχείο, όπως και γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν καλείται κάποιος ως ανύποπτος, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το αδίκημα για το οποίο καλείται ύποπτος. Το ένα είναι οι καταθέσεις μαρτύρων. Τώρα, σε αυτές τις καταθέσεις, θέλω να πω, φαίνεται από έγγραφα που έχω και αφορούν και την κατηγορία του κυρίου Μανιαδάκη, ότι έχουν προστεθεί συμπληρωματικές των προστατευομένων μαρτύρων. Δηλαδή έφνης ο κύριος Σαράφης, εκτός από την ενοχοποίηση του κυρίου Μανιαδάκη, μαθαίνω ότι έχει μιλήσει και για το πώς ο ίδιος αντελήφθη όλα αυτά που καταγγέλει στις πρώτες του καταθέσεις. Καταλάβατε. Δηλαδή έχουν έρθει και νέα στοιχεία σε σχέση με αυτά που καταθέτουν οι μάρτυρες, τα οποία νομίζω ότι έχουν ενισχύσει και την αξιοπιστία τους. Επειδή, όπως ξέρετε, το πρώτο θέμα που θα τεθεί είναι η αναξιοπιστία των αποκαλουμένων από την άλλη πλευρά κουκουλοφόρων, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν συμπληρωματικές καταθέσεις αυτών, οι οποίοι λένε, δεν λένε πλέον έγινε αντιληπτό κλπ. Λένε είδα. Καταλάβατε, είδα. Α, ναι, δηλαδή. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά... Αυτή υπάρχει, είναι διαφορά. Πάει αυτό. Θέμα δεύτερο τώρα. Έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολλά έγγραφα από την έφοδο που έγινε στην εταιρεία. Συνεχώς, όπως ξέρετε, η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας ανασύρει αρχεία από τους σκληρούς δίσκους των κομπιούτερ, και μάλιστα αυτά τα οποία βρέθηκαν σε μια, πεταμένα σε μια αποθήκη εκεί στον Ασπρόπυργο, σε μια εταιρεία που συνεργαζόταν με την Νοβάρτης. Λοιπόν, ανασύρει συνεχώς ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία δείχνουν κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, δηλαδή ότι η συνταγογράφηση η οποία έπρεπε να γίνεται από συγκεκριμένα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υγείας, δεν γινόταν σύμφωνα με τα δεδομένα που έπρεπε να γίνει, αλλά γινόταν καθ' υπόδειξη της εταιρείας. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει δικαστικό έγγραφο που έχω στα χέρια μου. Και επίσης και υπερτιμολόγηση των φαρμάκων γινόταν επίσης με παρέμβαση της εταιρείας. Δηλαδή ότι η εταιρεία, να σας το πω χοντρικά, η εταιρεία έβαζε τη τιμή. Είχε λόγο. Είχε λόγο. Έβαζε, αυτή νομοθετούσε. Κάποιες φορές σε μία περίπτωση. Προσέξτε, σε μία περίπτωση νόμου, αυτή αποφάσιζε. Και γι' αυτό μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα θα πάνε πολλοί κατηγορούμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και επικεφαλής οργανισμών. Τους οποίους έχουν καλέσει μέχρι τώρα, Γιάννα. Όχι, δεν τους έχουν καλέσει, γιατί αν τους καλέσουν παιδιά θα τους δώσουν τη δικογραφία. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό δεν τους καλούν. Αν θέλετε τη γνώμη. Αυτοί θα κληθούν απευθείας ως κατηγορούμενοι. Δεν νομίζω θα κληθούν ως υπόπτοι. Ναι. Λοιπόν. Τώρα. Ένας λογαριασμός, τον οποίο διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες με μεγάλους τίτλους στα πρωτοσέλιδα. Ναι, υπήρξε. Το FBI λέει ανακάλυψε έναν λογαριασμό με 13 εκατομμύρια.
Ναι. Όχι, δεν ξέρω για 13 εκατομμύρια. 13 εκατομμύρια είναι ένα ύποπτο ποσό που φαίνεται να διακινείται σε μια προμήθεια μεγάλη που έγινε υπέρ της Νοβάρτης. Αυτό εξετάζεται. Όχι σε λογαριασμό 13 εκατομμύρια. Υπάρχει ένας λογαριασμός. Εμφανίζεται πρώην υπουργού. Δόθηκε από. Μάλλον, τώρα για να είμαι πιο προσεκτική, επιχειρήθηκε να δοθεί από τους Αμερικανούς. Εκεί υπήρξε μια διαφωνία στους εισαγγελείς. Δηλαδή, υπήρξε εισαγγελέας που έλεγε ότι αυτό πρέπει να δοθεί μέσω Eurojust. Πρέπει να ακολουθεί μια πιο τυπική διαδικασία. Εκεί υπήρξε μια διαφωνία, όντως, και δεν δόθηκε τελικά. Όμως ξέρω ότι υπάρχουν διαβαθμισμένα έγγραφα στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς, στα οποία, παιδιά, έγγραφα, υπάρχουν και λογαριασμοί και εταιρείες. Έτσι, που είχαν συσταθεί και μέσω των οποίων φέρεται να διακινείται μαύρο χρήμα. Τώρα, αυτός ο λογαριασμός στον οποίο αναφέρεστε φαίνεται ότι παρεμβάλλεται και μια εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το όνομα της οποίας είναι ένας δεύτερος λογαριασμός εκεί. Ξεκινάει από Ελβετία, το είχα πει και εδώ στην από την Ελβετία ξεκινάει ένα ποσό, το οποίο ερευνάται πάλι. Έτσι, περνάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει μια εταιρεία, και μετά καταλήγει σε ένα άλλο λογαριασμό. Ερευνώνται διάφορα πράγματα. Αυτό όμως για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι σε δεύτερη φάση, γιατί φαίνεται ότι οι εισαγγελείς έχουν διαχωρίσει τη δικογραφία. Καταρχήν η παθητική δωροδοκία με τις επιβαρυντικές διατάξεις που θα... Τη διαχωρίζουν δηλαδή αναδίκημα και όχι αναπρόσωπο για να παραδάκω. Αναδίκημα και αναπρόσωπο την έχουν διαχωρίσει. Γιατί θέλουν να έχουν μια άνεση κινήσεων. Με ποια έννοια? Ότι ας πούμε έχουν ζητήσει άρση του απορρίτου των λογαριασμών, της κίνησης των λογαριασμών για συγκεκριμένα πρόσωπα. Για κάποια έχουν εικόνα, για κάποια δεν έχουν. Ναι. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να καθυστερεί την υπόθεση. Υπάρχουν ήδη ενστάσεις ότι τι θα γίνει. Είναι ένα χρόνο που έχει πάει το χαρτί στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Γιατί εσύ δεν παίρνεις μόνο χαρτιά, τα οποία διαβάζεις, αλλά μιλάς και με ανθρώπους. Μας είπες ότι από τα 10 πρόσωπα τα οποία έχουμε ακούσει, για δύο δεν έχουν βρει κάτι. Ας το πω εγώ έτσι χοντρά-χοντρά ότι... Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι καθαροί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τους έχουν δέσει με κάποιο τρόπο. Όχι, δεν έχουν βρει. Δεν έχουν βρει. Δεν τους έχουν για τους υπόλοιπους 8. Έχουν βρει, έχουν δέσει την κατάσταση. Νομίζω ότι για 6 πρόσωπα υπάρχουν ενδείξεις. Ναι. Και τα δύο τα έχουν αφήσει τελείως, θα μπουν στο αρχείο. Για τα άλλα δύο βλέπουν κάποιες λεπτομέρειες τελευταίες. Άρα για 6 είναι σίγουρο ότι έχει μπει, ας πούμε, το δάκτυλο στο μέλι. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει κάποιο λάθος. Εντάξει, υπάρχουν ενδείξεις. Θέλω να είμαι προσεκτική. Το δάκτυλο στο μέλι. Πάντως περιγράφονται τρομερά πράγματα. Γιατί περιγράφονται ξανά αυτά με τους φακέλους, τις βαλίτσες κλπ. Ξαναπεριγράφονται, να έχετε υπόψη. Μάλιστα. Να περιμένουμε τότε να δούμε αν πράγματι θα γίνουν οι κλήσεις άμεσα. Αν περιμένουμε κι άλλο, γιατί έχει τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο δεν είναι ελληνικό. Εντάξει, τώρα έχει τραβήξει, αλλά παιδιά, αν σκεφτείτε, προσέξτε τώρα. Αν σκεφτείτε ότι όλα αυτά που συζητούσαμε πριν κάναν 15 χρόνια να διερευνηθούν και ακόμα πρόσωπα πρωταγωνιστές. Δεν διανοείς ότι θες άλλα 15 τώρα. Όχι, γιατί εντάξει, δεν διανοούμε. Λέω, θα κάνουν λιγότερα, ελπίζω. Ναι. Αλλά άλλο λέω. Είναι μια πολυπλόκαμη υπόθεση. Μιλάμε για λογαριασμούς. Ξέρετε, ζητήσαν το άνοιγμα λογαριασμών 36 προσώπων, συγγενών κλπ. Εμπλεκομένων εδώ στην Ελλάδα. Στους οποίους, από ό,τι ξέρω, όντως δεν έχει βρεθεί κάτι. Εγώ είμαι σε θέση. Για την Ελλάδα μιλάω, έτσι, για το εξωτερικό. Από εκεί όμως μπορεί να εντόπισαν κάποια κίνηση προς τα έξω. Δηλαδή, όλο αυτό δεν είναι εύκολο να το... Και βεβαίως υπάρχει προσοχή, είναι πολιτικά πρόσωπα και πρώτης γραμμής. Δεν είναι πολιτικά πρόσωπα... Εντάξει, ναι, και το είπες και πριν, και έχει να κάνει και με τη βοήθεια που σου δίνουν και άλλες χώρες και πόσο χρόνο απαιτείται. Υπάρχουν εμπλοκές. Εγώ ξέρω για συγκεκριμένους λογαριασμούς ότι οι Ελβετοί ζητάνε στοιχεία. Δεν λένε δεν δίνουμε. Ναι. Ζητάνε στοιχεία και δεν έχετε γράψει καλά τη συνδρομή και κάντε μας αυτό τη δίωξη και πρέπει να μας πείτε να έχει γίνει δίωξη. Τώρα έχουν και αυτό με την Ελβετία. Η Ελβετία απαιτεί δίωξη για να σου δώσει λογαριασμούς, έτσι, κίνηση λογαριασμών. Εδώ είμαστε στο στάδιο της προκαταρκτικής. Για κάποιους που έχουν σπάσει κάτι βραχιολάκια και τους ψάχνουμε, υπάρχει καμιά εξέλιξη, έχεις μάθει τίποτα, έχει πάρει το αυτή σου. Δεν ξέρω αν καταλάβατε ότι η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε για τον κύριο Όσβαλντ, λες. Ναι, βέβαια. Αποφάσισε για τον κύριο Όσβαλντ. Άφαντος,
Ναι, πρόσεξε. Του έδωσε μία ποινή 5 χρόνια ναι. για το ξέπλυμα στα υποβρύχια. Ναι, έχετε εντοπίσει. Ναι, λοιπόν, ναι, του έδωσε 5 χρόνια και επίσης με αναστολή. Ότι ναι, δηλαδή, δηλαδή δεν είναι ύποπτος βγει. Ναι, ναι, τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή είναι σουπερ φιλμαλιά. Είχε φύγει έτσι, είχε σπάσει το βραχιολάκι. Έφυγε, την έκανε, εξαφανίστηκε και βγαίνει απόφαση. Και το αναστέλει. Δηλαδή σαν να του λέει καλά έκανε. Δεν ξέρω τι λέει σε αυτόν η ελληνική δικαιοσύνη, σε εμάς λέει πολλά όμως. Ναι, σε εμάς λέει πολλά και εντάξει, το μήνυμα δεν είναι από τα καλύτερα που έχει. Πες περιπτώσει, ναι, θα δούμε. Για να Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη φιλοξενία και πάλι. Να είσαι καλά.